Έτυχε να έρθω, δεν ήξερα για ποιο θέμα συζητάτε, ούτε καν ήξερα για το συγκεκριμένο. Θέλω όμως να πω κάποια πράγματα που μπορεί να βοηθήσουν. Επειδή ασχοληθήκαμε με το κτήμα Πασά και εμείς και ο Δήμος, με τοπογραφικά και με ολόκληρη ιστορία, για να μπορέσουμε να τα διεκδικήσουμε κάποια στιγμή για να τα αξιοποιήσουμε, θέλω να πω το εξής. Πρώτον, όταν ο τοπογράφος της υπηρεσίας μας, ο κ. Μανολίτης, πήγαινε εκεί για να κάνει τα τοπογραφικά, είχε συνέχεια σύγκρουση με κάποιο κύριο, ο οποίος του έλεγε ότι είναι αυτά δικά του, σε κάποιο σημείο αυτά που λέτε σήμερα. Ξέρω όμως ότι είχε και με το δασαρχείο, επομένως πιστεύω 100% ακράδαντα, όπως είπε η κυρία Καρφάκη, ότι δεν πρέπει να έχει άδεια από το δασαρχείο, γιατί είχε και πάρα πολλούς καυγάδες με το δασαρχείο για το συγκεκριμένο θέμα. Εκεί, από τη Βρύση και το γήπεδο προς τα κάτω, υπάρχουν τοπογραφικά διαγράμματα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά αυτό, από την τοπογραφική υπηρεσία Ιωαννίνων που έκανε την καταγραφή το 1975. Από το 1938, από τη διανομή της Κόκκινης Εκκλησίας όμως, από τη Βρύση και πάνω, τα έχει με ονομασίες, περιοχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα βρούμε, δεν μπορούν να βρεθούν, γιατί αρκεί να βρεθεί ένα σταθερό σημείο. Δηλαδή, αν υπάρχει η Βρύση, αν υπάρχει κάτι άλλο που είναι σταθερό, τότε μπαίνουν όλα δίπλα σαν μπάζλ και μπορεί να βρεθούν που ανήκει το καθένα. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι μια κινητοποίηση και ένα ψάξιμο του θέματος συστηματικό θα το λύσει το θέμα, γιατί υπάρχουν αρκετά στοιχεία που μπορεί να βρεθούν και, όπως είπαν και δεν άκουσα όλες τις ομιλίες πριν, δεν αρκεί να πάμε εμείς με κάποιους άλλους μάρτυρες να πούνε το αντίθετο. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να βρεθούν στοιχεία, και στοιχεία μπορεί να βρεθούν και το συγκεκριμένο, για να λυθεί το θέμα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα κάνουμε και ό,τι υπάρχει μέσα στα αρχεία της αγροτικής ανάπτυξης και της νομαρχίας της παλιάς, θα τα ψάξουμε, θα τα κάνουμε φύλλο και φτερό για να μπορούμε να βρούμε στοιχεία για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό θέλω να πω, μια και έτυχε να βρεθώ στην σημερινή σας συζήτηση. Ευχαριστώ.